Το θέμα της επανασύνδεσης των οικοκυριών που δεν έχουν ρεύμα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας κατά των συναδέλφων του που θέλουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, αν τους το επιτρέψει η κεντρική εξουσία. Και αυτό είναι μια επικοινωνιακή ρουκέτα. Γιατί προτού το κάνουν αυτό 4 δήμαρχοι να βγαίνουν σαν τους Μαϊντανούς ή 5 να το κάνουν αυτό, να μας πούνε στους άλλους να κάτσουμε, να το συζητήσουμε. Δεν επιτρέπεται να πετάμε με γράμματα προς το Πρωθυπουργό επικοινωνιακές ρουκέτες. Άμα αρχίζουμε σκυλοκαυγά, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, το κάνετε ψηφιοδυρικά ή δεν το κάναμε γιατί δεν το κάναμε πριν, δεν πάμε πουθενά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει άμεση παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος 300 κιλοβατόρων το μήνα σε φτωχές οικογένειες και ανέργων. Άμεση μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος και της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για όλους τους πολίτες. Διακανονισμούς για την εξόφληση των λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων για επαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο. Δεύτερο μέτωπο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κατά του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι όλοι, αν ξέρετε, από το Σαμαρά μέχρι το Τσίπρα, μας δουλεύουν ψιλογαλλοί. Γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το καρπούζι, παιδιά. Πρέπει να το πάνε χαμπάρι. Οι Δήμοι είναι ευνοχισμένοι, ξέρετε, θα πει ευνοχισμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πετάνε μια φούσκα κάθε τόσο. Τι θα πει να δίνει ο Δήμος δωρεάν ρεύμα? Να πληρώνει ο Δήμος δωρεάν μία στις δύο μέρες ο λογαριασμός? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, είναι μπούρδες. Μιλάμε για τους συνανθρώπους που πολλές φορές τους ξέρει μόνο ο γείτονας ή τους ξέρει μόνο η υπηρεσία κοινωνικής αλληλεγγύης. Ποιος θα πληρώσει αυτό το ρεύμα, αυτά τα ποσά, κύριε Μανιάντη? Γιατί οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται. Άκουσα εμείς χθες. Δεν θέλουμε να πληρώσουν οι Δήμοι. Δεν θέλουμε και δεν ζητούμε να πληρώσουν οι Δήμοι το ρεύμα. Η κυβέρνηση που έχει καταδικάσει τον ελληνικό λαό σε ενεργειακή φτώχεια, που κοφεύει στις προειδοποιήσεις αντιπολίτευσης, είναι αυτή που σκοπεύει να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ σε δίθεν επενδυτές και να γυρίσει την Ελλάδα στην εποχή των μαγκαλιών. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, όσοι δεν έχουν ρεύμα πρέπει να το δηλώσουν στις κοινωνικές δομές των Δήμων και της Εκκλησίας. Οι οργανισμοί με τη σειρά τους στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ για να επανασυνδέσουν από τη ΔΕΗ την ηλεκτροδότηση και να μην κόψουν το ρεύμα σε όσους χρωστούν. Δεν βάλαμε μυαλό, ενώ έπρεπε να υπάρχουν όλες αυτές οι καταγραφές και στους Δήμους και σε όλους τους άλλους οργανισμούς οι οποίοι μπορούν να παρέχουν αυτά τα στοιχεία. Φτάσαμε το Σάββατο να ψαχνόμαστε πώς ακριβώς θα δώσουμε τα στοιχεία. Πρώτον, αυτή τη στιγμή καλείται να καλύψει τις χαραμάδες του συστήματος. Ναι. Πολλά προβλήματα που υπάρχουν από τις περιπτώσεις που δεν τους βλέπει το σύστημα. Κοροϊδία αποτελούν για το λαό οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, καθώς όσοι τελικά δικαιούνται το κοινωνικό οικονομικό τιμολόγιο της ΔΕΗ απλά θα γλιτώσουν μερικά ευρώ το μήνα και μόνο στην περίπτωση που η κατανάλωσή τους δεν θα υπερβεί τα αυστηρά χαμηλά όρια που προβλέπει η σχετική ρύθμιση. Ήδη πάντως τα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ λαμβάνουν λίστες με συμπολίτες μας που δεν έχουν ρεύμα και ζητείται η άμεση επανασύνδεση.